κύριο Γιώργο Σπαχάκη και φτάνουμε εδώ στο Ηράκλειο με τον κύριο Ελευθέριο Κονανάκη, καθηγητή φυσικής αγωγής, δάσκαλος παραδοσιακών χωρών και πρόεδρος του Πολιτικού Λαογραφικού Ομίλου της Σύχορος. Γεια σας και από μένα. Είναι για μένα τιμή και ευκαιρία που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ που είναι σημαντικοί άνθρωποι που ασχολούνται με την παράδοση και την ακαδημαϊκό μας τη Μαρία Τιχναράκη, καθώς και τον οικοδεσπότη μας τον Αντώνη τον Μαρτζάκη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντώνη για την πρόσκληση, πρόταση για να είμαι εδώ για να παρουσιάσω τους χορούς του νομού Ηρακλείου, αλλά πριν από αυτό πρέπει να πω δύο πράγματα πώς γνωριστήκαμε. Με τον Αντώνη γνωριστήκαμε το 1998 σε ένα σεμινάριο παραδοσιακών χωρών που έγινε στην Αθήνα και όπου ήρθε να παίξει σαν μουσικός, σαν νέος μουσικός. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η συνεργασία μας αυτή τότε και μέχρι τώρα καλά κρατεί. Αν τύχει φίλε Αντώνη μια καλή φιλιά και στην καρδιά ριζώσει, μέσα στο διάβατο του καιρού πολλά καλά θα δώσει. Να πω λοιπόν κάποια πράγματα που έχω γράψει έτσι για αυτόν και το έργο του. Ο Αντώνης αναμειγνύει τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, τη μουσική και τη ζωή της Κρήτης με τη σύγχρονη εποχή. Φαίνεται να είναι στιλοβάτης όλων των παραπάνων, τα οποία μας παρουσιάζει απείραχτα στις μέρες μας, μέσα από τις καλλιτεχνικές του προσεγγίσεις. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, λειτουργεί ως εκφραστή των μελωδιών, με πίστη και ευλάβεια στα όσα του παραδόθηκαν από τους παλιότερους, κρατώντας με μεράκι και σεβασμό ζωντανή την παράδοση με όλα τα στοιχεία, μουσική, εικόνες, ιστορία. Διατηρώντας την παράδοση, την απογεννά και τη δίνει οντότητα μέσα από το τραγούδι, τους στίχους και το βιολί. Αναβιώνει εικόνες και ήχους της Κρήτης από τις παλαιότερες και τους παλαιότερους. Εκφράζει την παράδοση με πρεπιά, όπως είναι, απλή, αγνή, καθαρή, χωρίς περίσσια πράγματα, χωρίς ακρότητες, αλλά με εξώπια της γλώσσας, με αριστεοτεχνικά χορευτικά βήματα, μακρότιστα, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον συνάνθρωπο. Ο Αντώνης, μέσα από το έργο του, είναι μια ζωντανή φωνή που θίγει και παρακινεί για επικέντρωση στις αρχές και στις αξίες της Κρήτης, καθώς και για τη διαχρονική αντίληψή μας για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Και λέω, όταν το νέο στο παλιό πάθει να δίνει βάση, ό,τι ήξερε το ξέχασε και ό,τι είχε το έχει χάσει. Αυτή την πατινάδα την έχει πει ο Πανηγυράκης ο Σπύρος. Και προχωράμε στους χορούς της περιοχής μας, του νομού Ηρακλείου. Είναι ένα τεράστιο θέμα το Ηράκλειο. Δεν το ξέρουμε περισσότεροι. Κυρίαρχος χορός του νομού Ηρακλείου είναι ο Πηδηχτός. Ο Πηδηχτός, ο οποίος είτε θα το πούμε μαλαιοζιώτικο Πηδηχτό, είτε θα το πούμε καστρινό, είτε θα το πούμε σκέτο Πηδηχτό, είτε θα το πούμε κριτικό. Η μητέρα μου που είναι 96 ετών, όταν τη ρωτάω πολλές φορές ακόμα και σήμερα, μα τι χορούς χορεύατε, μου λέει το Χανιώτη, το κριτικό. Λέω, μα ποιος είναι κριτικός. Λέει, ο Πηδηχτός. Ξανά την ίδια ερώτηση, γιατί θέλω να διασταυρώσω κάποια πράγματα. Και πάντα η κατάληξη είναι ίδια. Κριτικός, Πηδηχτός. Άρα λοιπόν, η κορυφαία λέξη για μένα που πρέπει να μπαίνει στην επικεφαλίδα του χορού είναι Πηδηχτός. Και μετά, ανάλογα με την έκφραση που λαμβάνει στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα του νομού μας, είτε στο Μαλεβίζι, είτε στα Αστερούσια, είτε στην Περιάδα, πρέπει να μπαίνει δίπλα ο προσδιορισμός. Δηλαδή, Μαλεβιζιώτικος Πηδηχτός Χορός. Αστερουσιανός Πηδηχτός Χορός ή παραλλαγή του Λιρατζάκη. Παιδιαδίτικος Πηδηχτός Χορός. Ο Πηδηχτός Χορός λοιπόν είναι γνωστός από τα αρχαία χρόνια. Μερικοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι έρχεται την καταγωγή του από τον Ορσίτη. Πάντα προχώρευαν οι Κρήτες, με αυτόν εκπαίδευαν τα παιδιά τους και με αυτό εκπαιδεύονταν και για τις μάχες. Εξού και η λέξη πυρίχη, η πυρίχιος. Στις μέρες μας έχει ένα φόρτο μουσικό πάρα πολύ μεγάλο. Πολλές βέβαια από τα γυρίσματα του χορού ή από τις μελωδίες τις οποίες παίζονταν, πλέον δεν παίζονται. Γιατί είτε ξεχάστηκαν στο πέρασμα του χρόνου, είτε ατόνισαν
από τους μουσικούς που ασχολήθηκαν με το κομμάτι του πηδικτού χορού. Λέγεται ότι σε κάθε γύρισμα του πηδικτού ή σε κάθε αλλαγή γυρισμάτων, οι χορευτές έκαναν διαφορετικούς βηματισμούς. Γι' αυτό η ετοιμοτυπία του είναι ένα σημαντικό πράγμα. Δηλαδή το πώς θα το χορέψουμε, πρέπει να γνωρίζει κανείς πώς θα το χορέψει το χορό αυτό. Πώς χορεύεται ο χορός, τι λέει η ετοιμοτυπία. Η ετοιμοτυπία λοιπόν, όπως μας περιγράφει ο Κατζηδάκης, λέει ότι στην περιοχή της Μεσαράς ενίοτε χορεύανε το χορό οι 5-6-7 πρώτοι. Οι υπόλοιποι ακολουθούσαν σημειώνοντας τα βήματα του χορού. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι χορεύανε όλοι μαζί και τότε λέει ο χορός είχε ένα ωραίο θέαμα. Πώς γινότανε οι αλλαγές, δηλαδή όταν έπρεπε κάποιος να πάει στην πρώτη θέση. Πώς γινόταν. Συνήθως ξέραμε και το γνωρίζουμε όλοι αυτό στο πάνελ ότι τα παλιά χρόνια η μουσική ήταν τοποθετημένη στο κέντρο του κύκλου και γύρω από αυτούς χορεύαν οι χορευτές. Έρχονταν λοιπόν το ζευγάρι των χορευτών, γιατί πάντα δύο πηγαίναν να αλλάξουν την πρώτη θέση και ποτέ ένας. Βάζανε το παξί στο χάρισμα, δηλαδή το φιλοδόρημα στο μουσικό, στεκότανε, παρακολουθούσαν τη διαδικασία που γινόταν στην πρώτη θέση και όταν τους καλούσε η πρώτη θέση, αφού τους έβλεπε ότι ήταν εκεί, πηγαίναν και πιάνονταν στο χορό. Τώρα τι γινόταν εκεί. Ξεκινάγανε από εκεί που ήταν οι άλλοι χορευτές, δηλαδή από το υψηλό τέκο, την όρτσα τη μουσική, από το ίδιο σημείο ξεκινάγανε. Όχι βέβαια, η μουσική πάντα έπεφτε από την αρχή, σιγά σιγά, και ξεκινούσαν το ζευγάρι πάλι να χορεύει μαζί και να ανέβει στην όρτσα, όπου ο χορός στην όρτσα σταματούσε στον τόπο. Χορεύανε στον τόπο γιατί, για να αυτοσχεδιάσει το πρώτο ζευγάρι. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία, χοντρικά έτσι για να μην πλατιάζουμε, να μην λέμε πολλά πράγματα, αυτή ήταν η διαδικασία που γινόταν στον πηδικτό χορό. Τώρα, σε ορισμένα μέρη, ας πούμε, στα αστερούσια ώρα, από πληροφορίες των μουσικών, Κακουλάκης, Σαριδάκης, Κωστής, έτσι, όλη αυτή η μουσική είναι από την περιοχή αυτή, μου είπαν ότι όταν το ζευγάρι πήγαινε μπροστά ή όταν ο χορευτής, οι χορευτές πηγαίναν μπροστά, ο μουσικός έριχνε εντελώς το τέμπο του χορού. Με τρεις δοξαριές δηλαδή, σταματούσε σχεδόν ο χορός. Και ξανά από την αρχή ο βηματισμός. Δεν παρατηρούμε ιδιαίτερα μεγάλα πηδήματα στο πηδικτό χορό, άσχετα με την ονομασία πηδικτός. Οι βηματισμοί δίνουν το χαρακτήρα στο χορό αυτό. Δηλαδή, οι πηδικτοί βηματισμοί κατά τη διάρκεια του χορού. Επίσης, ο τρόπος έκφρασης, με τι πόδι χορεύεται. Σίγουρα στην επαρχία Παλαιβιζίου χρησιμοποιούν και τα δύο πόδια. Αλλά στην περιοχή των Αστερουσίων και στην περιοχή της επαρχίας Πεδιάδος χορεύουν το πηδικτό με το ένα πόδι. Είτε με το δεξί, είτε με το αριστερό. Πάμε προς πίσω και ερχόμαστε. Έτσι. Επίσης λέει ο Χατζηδάκης ότι κάποια στιγμή για να ταιριάξει η τετράγωνος μουσική του πηδικτού χορού προσθέσανε δύο βηματισμούς, δηλαδή έγιναν 9. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχει ένα χορογραφικό συνδύασμα που έχει 9 βηματισμούς. Είναι καταγεγραμμένο αυτό από χορευτές. Το οποίο ταιριάζει απόλυτα στη μουσική φράση δηλαδή του χορού, όταν χορεύεται και είναι ο χορευτής έμπειρος. Πάντα η γυναίκα με μαντήλι τη χορεύανε. Πάντα ο άντρας οδηγούσε το χορό, πάντα αυτός αποφάσισε ότι θα βάλει τη γυναίκα μπροστά. Πάντα οι στροφές γινόταν με ωραίο τρόπο και σιγά. Όχι όπως κάνουμε σήμερα τις βούρες που γυρνάμε γύρω-γύρω πολύ γρήγορα. Μάλιστα υπάρχει μια φράση. Λέει, πρέπει να κάνεις τον απογυριστό. Δηλαδή να πάει ο χορευτής μπροστά και να γυρίσει να περάσει κάτω από το χέρι του. Αυτό είναι απογυριστός. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό πριν κάποια χρόνια στους χορευτές των χωριών. Ακόμα και σήμερα, στα χωριά της επαρχίας Πεδιάδος, στα ορεινά χωριά, Αμαριανό, Ματιά, αυτή η κίνηση, αν δούμε παλιούς χορευτές, την κάνουν, την τηρούν. Περνάνε δηλαδή, κάνουν τον απογυριστό. Συνήθως αυτοσχεδιάζανε σε διαδική σχέση, ζευγάρια. Είτε ήταν δύο άντρες μαζί στην πρώτη θέση, είτε ήταν δύο γυναίκες, ήταν άντρας και γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει το σχήμα του ζευγαριού, δηλαδή αν ήταν άντρας ή γυναίκα, αλλά η χορογραφία που λειτουργούσαν ήταν ζευγαρωτή. Και μάλιστα υπήρχε μια φράση που χρησιμοποιούσαν, ότι κάναμε κι εμείς ένα τσαμπάκι στο χορό. Δηλαδή παρομοιάζανε το χορό τους με ένα τσαμπί από σταφύλι.
και την όλη τη διεξαγωγή του χορού, φανταστείτε, ας πούμε, ένα ολόκληρο σταφύλι, έτσι, που κάθε χορευτής ή κάθε παρέα, ας πούμε, έκανε ένα τσαμπάκι και συγκρόναμε όλο τον κύκλο του χορού μας. Αυτή ήταν η πιο παλιά διαδικασία. Σήμερα βλέπουμε μια παλαιοποίηση του χορού, η οποία έχει ξεφύγει από τα παραδεδομένα, τα παραδοτέα. Βέβαια, ακολουθεί κανείς τους κανόνες της εποχής, αλλά ξέρετε, βάσει της ματινάδας που είπαμε για το παλιό και το νέο, μερικές φορές για να πάμε μπροστά, η ζωή μας μοιάζει με ένα τόξο. Αν το τραβήξουμε πίσω, μας προετοιμάζει για κάτι μεγάλο, θα το ρίξουμε μπροστά. Το ίδιο είναι και η εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, τελικά πρέπει να κοιτάμε πίσω για να μπορούμε να πάμε μπροστά. Πρέπει να κρατάμε με λίγα λόγια αυτά τα οποία μας παραδίδονται και στο πλαίσιο της δημιουργίας, γιατί ο χορός είναι μια δημιουργία, μια καλλιτεχνική δημιουργία, συνδυάζει δημιουργική σκέψη, φαντασία, είναι μια τέχνη, πρέπει να προχωράμε. Πώς δημιουργούμε και πώς προχωράμε. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι ο αυτοσχεδιασμός ή η δημιουργία είναι εκ του προχείρου δημιουργία, που ήδη όμως βασίζεται σε ήδη γνωστά κινητικά πρότυπα ή μουσικά πρότυπα για τους μουσικούς. Τα κινητικά πρότυπα ποια μπορεί να είναι. Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου, μπορεί να ήταν ο αδελφός μου, μπορεί να ήταν ο θείος μου, μπορεί να ήταν ο γείτονάς μου. Έβλεπα τα πρότυπά τους, αλλά ποτέ δεν έκανα τα ίδια με αυτούς. Σήμερα ο χορός έχει γίνει ο χορός του δασκάλου. Δηλαδή, βλέπουμε ένα σχήμα να χορεύει ή βλέπουμε μια εκδήλωση και όλα τα παιδιά κάνουν τα ίδια πράγματα, διδάσκονται τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για τον πηδικτό χορό. Με λίγα λόγια, είναι ο κυρίαρχος χορός, έχει μεγάλο φόρτο και στο μουσικό κομμάτι, αλλά έχει και μεγάλο φόρτο και στο αυτοσχεδιαστικό κομμάτι, στο χορευτικό κομμάτι δηλαδή. Κεντρικά λοιπόν, ο χορός του Νομού Ηρακλείου ήταν ο πηδικτός. Κυριαρχούσε στα γλέντια. Επόμενοι χοροί που χορευόντουσαν στην περιοχή μας. Ο Γερδιανός πηδικτός, ένας χορός και αυτός που ανήκει στην κατηγορία των πηδικτών χωρών. Κυρίως η μουσική του εκφράζεται με ασκομαντούρα, μουσικός άσκαυλος, ασκός και αυλός, ασκομαντούρα. Υπάρχουν κάποια στιχάκια τώρα στον Παπαχατζή, το Μήλο, πάνε να λέσουν για γύρω, έτσι εγώ το σε πήγα στάρι και παλέσανε κρυθάρι, τρία κομμαράκια, ξύλα, τέσσερα λογούνται εκείνα και το καθεξής. Πηδικτός χορός, στην καταγραφή που έκανε εδώ το Σαββίου το 1977 στην περιοχή, φαίνεται να χορεύεται μόνο από άντρες ο χορός αυτός. Οι πληροφορίες μας δεν μπορούν, όπως είπε και ο Μιχάλης, να πάνε πάρα πολύ πίσω και έτσι κάποια πράγματα τα δεχόμεθα όπως φτάνουν σε εμάς. Έτσι. Ο επόμενος χορός, για να περάσουμε λίγο στην περιοχή των Αστερουσίων, είναι ο Αιθιανός Πηδικτός. Ο Αιθιανός Πηδικτός είναι ένας χορός μεικτός, χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Χορευότανε, έχει πάρει την ονομασία του Αιθιανός Πηδικτός προφανώς γιατί χορεύεται ακόμα και σήμερα στο χωριό Αιθιά και εκεί καταγράφηκε. Και ξέρετε, καμιά φορά όταν καταγράφουμε κάτι, του δίνουμε και το όνομα του χωριού που το καταγράφουμε. Ενώ μπορεί να χορεύεται και δίπλα, να χορευόταν και δίπλα, αλλά επειδή δεν καταγράφει και δίπλα, τελικά παίρνει την ονομασία του χωριού που καταγράφει. Άρα λοιπόν, Αιθιανός Πηδικτός, πηδικτός χορός, ανήκει στην κατηγορία των πηδικτών χορών, χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Η έκφραση του πηδικτού χορού είναι και εδώ με τα δύο πόδια, είτε με το αριστερό είτε με το δεξί. Δεν έχει αυτοσχεδιασμό, ιδιαίτερο αυτοσχεδιασμό. Δεν έχει ιδιαίτερο αυτοσχεδιασμό, ούτε χτυπήματα ο χορός αυτός. Απλά μία στροφή κάνει είτε δεξιά είτε αριστερά και χωρίς χτυπήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ερχόμαστε στο πηδικτό της περιοχής των Αστερουσίων, ή κατά την μουσική έτσι, προσέγγιση, πηδικτός του Λιρατζάκη. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό παρά η μελωδία του πηδικτού χορού, όπως έχει διασκευαστεί από τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη ή Λιρατζάκη, και πεζόταν στην περιοχή των Αστερουσίων. Μάλιστα, είπες κάτι προηγουμένως, Μιχάλη, και θα συμπληρώσω εδώ, ότι το Τριζάνι κοίταζε, σου λέει ο Θερατώνης, χόρεψέ τον και εγώ θα τον παίξω. Σε μια καταγραφή λοιπόν που έκανα στην Αιθιά, μου είπαν οι χορευτές, οι παλιοί άνθρωποι εκεί, όχι οι χορευτές, δεν βάζει όρος αυτός, οι πληροφορητές, μου είπαν λοιπόν ότι πολλά γυρίσματα του πηδικτού χορού, ο Λιρατζάκης τα έβγαζε κοιτώντας τα βήματα των χορευτών. Κάπου το 18 δεν έλεγα, όχι, 19, όπως είναι. Πολλά, πολλά, έτσι. Έπαιζε μάλλον ο Λιρατζάκης 19 γυρίσματα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και εδώ ένα άλλο στοιχείο, η σχέση μουσικού χορευτή.
η οποία στις μέρες μας με την γιγάντωση των κλαδιών έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς, δεν υπάρχει σημείο επικοινωνίας. Όταν χορεύω, θέλω να με κοιτάει ο μουσικός. Και ο μουσικός, ο καλός, πρέπει να κοιτάει το χορευτή. Πρέπει να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Το πήγαινε έλα αυτό, μουσικού και χορευτή, μας δίνει τη χορογραφία, μας δίνει την ωραία εικόνα και φαίνεται και η ψυχή και τα μάτια στο θεατή. Γιατί δεν είναι τελικά μόνο στο χορευτής. Όλοι μαζί είναι χορευτής, συγχορευτές, μουσικός, κοινό. Είναι όλοι μαζί. Και όταν όλοι μαζί λειτουργούν σωστά, τότε έχουμε και ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του Λιρατζάκη και η ετοιμοτυπία του χορού της περιοχής αυτής. Σας είπα και πάλι, χρησιμοποιούν και αυτοί το ένα πόδι όπως και εμείς στην επαρχία παιδιά τους, με διαφορετικά όμως τσακίσματα και διαφορετικούς αυτοσχεδιαστικούς τρόπους. Πάντα όμως στη διαδική σχέση. Δηλαδή δύο. Πάντα δύο μαζί. Και όταν αποσπώνται του κύκλου και η γυναίκα και ο άντρας, δεν βγαίνουν στη μέση όπως συνηθίζουμε σήμερα να βλέπουμε, αλλά δίπλα στη φορά του κύκλου. Οι αρχαίοι λέγανε ότι χορεύουμε με φορές και σχήματα. Αυτά λίγο πολύ τα είχε κρατήσει ο Πηδηχτός και πιθανόν να μας τα πει ο συνάδελφος από τον Ομόλα Σιτίου, που είναι ακόμα πιο ζωηρά τα πράγματα, πιο έντονα εκεί είναι κρατημένα. Χορεύουν όντως με σχήματα και με φορές. Δηλαδή η κίνησή τους πώς πηγαίνει μπροστά ή πίσω και με τα σχήματα που δημιουργούν το ζευγάρι, άντρας και γυναίκα ή άντρας με άντρα. Η λαβή, ας πούμε, που. Τώρα είναι σειρά στο να το πηγαίνει. Η λαβή λοιπόν αυτή εδώ δεν τη βλέπουμε σήμερα στον πηδηχτό χορό. Έτσι, να είναι άντρας ο ένας απέναντι από τον άλλο. Είναι μια παλιά λαβή και μια παλιά σχέση χορογραφική η οποία έχει ξεχαστεί. Σήμερα πλέον χορεύουμε κοιτώντας προς τα έξω και όχι προς τα μέσα στον κύκλο μας. Επικοινωνούσε ο πρωτοχορευτής με τον διπλανό του. Ήταν σημαντικό ποιος ήταν ο διπλανός του. Επικοινωνούσε με τους συγχορευτές του. Επικοινωνούσε με τον κύκλο του. Γιατί ποιοι ήταν, η οικογένειά του, οι φίλοι του, τα αδέρφια του. Έτσι. Έχει το κόλλημα απ' έξω, αλλά έχει και κόλλημα απ' έξω. Ναι. Ίσως το χειροκρότημα μας κάνει κακό τελικά. Έτσι. Λοιπόν. Και ερχόμαστε τώρα σε κάποια άλλα στοιχεία της μουσικής μας παράδοσης στην επαρχία Βεριάδος, τις κοντιλιές. Οι κοντιλιές ήταν πολλές. Πιθανόν να μην χορευόταν και όλες με τη μορφή του σιγανού χορού. Κάθε μια κοντιλιά είχε και τη χρήση της. Άλλη ήταν για την καντάδα τη νύχτα, άλλη ήταν για το γλέντι, άλλη ήταν για το χορό. Σιγανό χορό πάντως χορεύαμε στην επαρχία Βεριάδος. Όπως χορεύανε και στην περιοχή των Αστερωσίων που το ονομάζουν Πρινιανό. Και η λαβή είναι χιαστή. Δηλαδή τα χέρια σταυρωτά και χαμηλά μπροστά. Σε ορισμένα χωριά της Μεσαράς, αλλά και στην επαρχία Βεριάδος, χορευόταν και σαν σιγανός χορός έξω από την εκκλησία, όταν έβγαινε το αντρόγινο και έβγαινε μπροστά ο γαμπρός και η νύφη, και οι παρεμπισκόμενοι λέγανε ματνάρες. Μάλιστα στην αρχή, από μαρτυρίες της μητέρα του, χορευόταν ακαπέλα. Πώς λέμε το σκοπό της νύφης μερικές φορές στο σπίτι που ντύνεται, λέγαμε, παλιά. Πώς λέγαμε λοιπόν το σκοπό της νύφης ακαπέλα στο σπίτι όταν ντυνόταν η πόρη μας, η ανιψιά μας, η αδερφή μας, έτσι. Έτσι λοιπόν και έξω από την εκκλησία τα παλιά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν μουσικά όργανα ή όταν θέλουν αυτοί να τραγουδήσουν για να πούνε ευχές για την νύφη, πιάναν το χορό με το στόμα. Λέγανε και απαντούσαν σε κάθε μαντινάδα. Αργότερα μπήκε η μελωδία, πολύ απλά συνόδευσε το χορό, αλλά συνεχίστηκε αυτή η διαδικασία του να λένε μαντινάδες για την νύφη. Μετά εξελίχθηκε και ήρθε στο γλέντι ο χορός και κατά κάποιο τρόπο άλλαξε και η λαβή του. Δηλαδή έγινε λαβή από τους ώμους. Και έξι βηματάκια πλέον, είτε με το πόδι μπροστά και με το πόδι πίσω. Μια απλή μορφή χορού. Μουσική στην επαρχία Πεδιάδος που μεγαλούργησα βέβαια πάρα πολύ, όπως και στην Μεσαρά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε ενδεικτικά, τόσο πολύ που θα ξεχάσουμε πολλούς, αλλά έτσι ενδεικτικά να πούμε για τον Κοντόχα από τις Αρχάνες, να πούμε για το Φουστάνι που ήταν από την Πόμπια, που μαθητής του ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, η Λιρατζάκης. Να πούμε για τον Ηρακλή από την Επισκοπή, αλλά πιο πριν να πούμε για τον Καψιλίδη από την Καλονή. Όλοι όσους έχουμε ρωτήσει και όσους ρωτάμε, μνημονεύουν τις κοντινές του Καψιλίδη. Όλοι. Ο Χανιωτάκης από τον Ταψανό, ο Σκαρπατιώτης από τον Καστέλι Πεδιάδος και άλλοι και άλλοι και άλλοι πολλοί. Η κυρία Χαράκη μαζί με τον κύριο Μανώλη Καθαράκη και την ομάδα τους έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και συνεχίζει το νομίζω δουλειά
Ναι, συνεχίζω. Μακάρι να έχουμε νέα σας γρήγορα και πάντα έτσι, να είστε καλά. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι τελικά σήμερα πρέπει να βλέπουμε, να κοιτάμε και να παραδειγματιζόμαστε από τις παροτρήσεις και τις συμβουλές των παλιών. Να προσαρμόζουμε τα πράγματα, σαφώς δεν είναι είδος ο χώρος όπου πέθανε ή πεθαίνει, ζει στην καθημερινότητα, να προσαρμόζεται στις σημερινές συνθήκες, αλλά πάντα να προσαρμόζεται με τον τρόπο που μας ορίζουν κάποια πράγματα, οι κανόνες, τα παραδοτέα, αυτά που μας έρχονται. Άρα, ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάντα τέτοιες δουλειές. Να κάνω μια σημείωση. Είναι χρήσιμο το CD αυτό για όλους τους χωροδιδασκάλους και όχι μόνο για τους μουσικούς, έτσι, για να το ακούσουν, να το έχουν στις αίθουσες της δασκαλίας, να διδάσκουν το άκουσα, είναι πραγματικά καταπληκτικό και ιδιαίτερα η απόδοση του Μπουλουκιανού, σου είπα ότι γίνει θέματα με αυτή την απόδοση, έτσι, είναι σπάνια, έτσι, και σε ευχαριστούμε.